Από Συμπληγάδες περνά για ακόμη μία φορά το σύστημα υγείας, το οποίο ωστόσο, εν αντιθέσει με τα προηγούμενα τρία κύματα της πανδημίας, αυτή τη στιγμή διανύει την δυσκολότερη περίοδο, αφού η συνεχής ροή εισαγωγών στα κρατικά νοσηλευτήρια και ο διπλασιασμός των νοσηλευωμένων με κορονοϊό ανέδειξαν το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει σε έλλειψη κλινών και προσωπικού. Οι κόκκινες γραμμές έχουν τεθεί, ελπίζουμε να μην τις ξεπεράσουμε, αλλά αν τις ξεπεράσουμε, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι είναι σήμερα. Την κατάσταση προσπαθεί να εξομαλύνει ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος επίσης είναι λαβωμένος κυρίως λόγω υποστελέχωσης. Ήδη ξεκίνησαν οι παραπομπές ασθενών από τα κρατικά νοσηλευτήρια. Σήμερα στάλθηκαν 12 περιστατικά, τα 4 εκ των οποίων χρήζουν νοσηλεία στην μονάδα εντατικής. Αλλά το πρόβλημα είναι πολύ πιο σοβαρό. Όπως είναι σε θέση το ΟΜΕΚΑ να γνωρίζει, στο νοσοκομείο Λεμεσού χρειάζεται να μεταφερθούν άμεσα στον ιδιωτικό τομέα 20 με 30 περιστατικά, αφού ασφυκτιά. Και ενδεικτικό της κατάστασης, χθες στο νοσοκομείο της πόλης περίμεναν στην αναμονή για εξέταση 56 άτομα. Όταν υπάρχουν ασθενείς από COVID, οι οποίοι περιμένουν 2-3 μέρες για να βρεθεί διαθέσιμο κρεβάτι και είναι στο σπίτι τους με κορεσμό οξυγόνου 82%, αυτό για κάποιον που καταλαβαίνει είναι μια εξαιρετικά επίκουσα κατάσταση. Το Υπουργείο Υγείας πάντως διαβεβαιώνει πως δεν θα αφήσει κανέναν ασθενή χωρίς περίθαλψη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται να αυξηθούν μέχρι 300 κλίνες, ενώ το νοσοκομείο Αμοχώστου περιθάλπτει και πάλι μόνο περιστατικά κορονοϊού. Η παροχή ιατροφαρμακευτικής βοήθειας προς όλους όσοι το έχουν ανάγκη θα συνεχιστεί απρόσκοπτα και κανένας ασθενής δεν θα φεθεί αβοήθητος. Όπως αποκάλυψε εξάλλου το ΟΜΕΓΑ, τα δεδομένα θορύβησαν ιδιαίτερα τον Υπουργό Υγείας και ειδικά οι προβλέψεις ότι οι νοσηλευόμενοι μπορεί να ξεπεράσουν ακόμα και τους 300 στο επόμενο διάστημα. Με αποτέλεσμα να συγκαλέσει χθες βράδυ έκτακτη σύσκεψη στο νοσοκομείο Λευκωσίας. Εκεί όμως, σύμφωνα και με έγκυρες πληροφορίες, τα πράγματα δεν ήταν ρόδινα, αφού συντεχνίες γιατρών και νοσηλευτών, καθώς επίσης και διευθύνσεις των κρατικών νοσηλευτηρίων, έστησαν στον τοίχο τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, με αποτέλεσμα ο αρμόδιος υπουργός να αναλαμβάνει ρόλο πυροσβέστη. Υπάρχουν ευθύνες και πρέπει να αποδοθούν. Μιλάμε για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Το επιχειρησιακό πλάνο δεν αποδίδει. Πρέπει πρώτα να διαχειριστούμε και να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση και στη συνέχεια θα δούμε και το κομμάτι των ευθυνών. Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας δεν μας ενημερώνει ούτε για το επιχειρησιακό πλάνο, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως οι συντεχνίες ζήτησαν ξεκάθαρα να αφαιρεθεί η εξουσία διαχείρισης της πανδημίας από τον ΟΚΙΠΗ και να αναλάβει τον χειρισμό το Υπουργείο Υγείας. Αν και ο Υπουργός στην αρχή εμφανίστηκε θετικός και έτοιμος να προβεί όπως φαίνεται σε αυτή την ενέργεια, αυτό δεν άρεσε καθόλου στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Και έτσι το Υπουργείο θα αναλάβει τον εποπτικό έλεγχο της όλης κατάστασης.